Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή τηλεθεατές ίσως δεν γνωρίζουν το θέμα για το οποίο σας έχουμε καλέσει, να το αναφέρουμε. Τέσσερις μαθητές στην συγκεκριμένη κοινότητα έχουν αιτηθεί για να φοιτήσουν σε ένα σχολείο της περιοχής. Ωστόσο, επειδή ήταν εκπρόθεσμη αυτή η αίτησή τους, δηλαδή έγινε πολύ πιο μετά από το χρονικό όριο που έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, δεν έγιναν αποδεκτοί στο συγκεκριμένο σχολείο. Με αποτέλεσμα κάποιοι εξ αυτών να μεταφερθούν σε σχολείο της πόλης, ακόμα και μεταξύ. Έχετε τα νεότερα, μας είπατε και στο τηλέφωνο που μιλήσαμε το πρωί, ότι ο Υπουργός Παιδείας. Εδώ στην κοινότητα της Αγώνιας υπάρχει το περιφερειακό σχολείο της Ιαματικής. Ναι. Όπου φοιτούν παιδιά από 10 κοινότητες. Ναι. Εδώ έχουν μια οικογένεια αληψίων η οποία με δίκησε ο σύζυγος κατοικούσης του Κεντάκη για χρόνια. Ναι. Είναι μόνιμος κάτοικος. Έφερε τα παιδιά του από την Αίγυπτο, 3 παιδιά. Τα οποία προσπάθησαν να τα γράψουν στο σχολείο της κοινότητας. Απεντάθηκε στο γραφείο του Υπουργείου στη Λεμεσό και του είπαν ότι δεν μπορούν να γραφτούν εδώ, πρέπει να γραφτούν στην Παρεκκλησιά. Για ποιο λόγο, το έδωσαν τον λόγο, κύριε Τσολάκη? Ο λόγος ήταν ότι το σχολείο τρίτη και τετάρτη τάξη ήταν πλήρης και έπρεπε να διοριστεί κάποιος νέος δάσκαλος για να καλύψει τη διαφορά. Καλά, δεν μπορούσε να υπάρξει νέο τμήμα, να δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα, γιατί πόσα παιδιά έχει στην τάξη? Ήταν 8 με 12. 8 με 12, μάλιστα. Και στα δικά μας τα σχολεία, παρένθεση, είναι 20 παιδάκια στην τάξη και είναι εντάξει. Ταυτόχρονα, ένα άλλο παιδάκι, η οικογένεια της περιοχής, η οποία είχε φύγει πριν μερικούς μήνες και πήγε στα πολεμίδια, καθίστηκε για δουλειά, και τώρα επέστρεψε στην κοινότητα εδώ, και το παιδί ήταν προηγουμένως στο σχολείο εδώ κανονικά. Και ζήτησε να γραφεί και αυτό στην κοινότητα της Αγωνιάς, και δυστυχώς του είπαμε ότι πρέπει να γραφεί στα πολεμίδια που ήταν προηγουμένως. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Τσολάκη, μιλάμε για περίπου 40 λεπτά δρόμων τώρα. Και το παιδάκι το οποίο μας αναφέρεται, το σπίτι του από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είναι ακριβώς δίπλα από το σχολείο της Ιαματικής. Όλοι τα παιδιά μεταφέρονται με λεωφορεία. Κύριε Τσολάκη, αν μετακινήσετε, μείνετε σε ένα σημείο, επειδή σας χάνουμε λίγο και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καθαρά. Εντάξει, ναι, ελάτε. Λοιπόν, εδώ όλα τα παιδιά μεταφέρονται μια σπουδίδα και με συνοδούν στο σχολείο. Και το σχολείο μας είναι όλο ημέρα. Και εκεί τρέφονται και μένουν μέχρι το απόγευμα. Οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να μην έχουν έννοια για τα παιδιά τους. Ταυτόχρονα πέρσι, μετά την Τρισκαγιάννη, ο κύριος Υπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε την κοινότητα μας 2 φορές, έδωσε οδηγίες να μην φεύγει κανένα παιδί από την κοινότητα, από την περιφέρεια. Και προς τούτο, έδωσαν οδηγίες και δημιουργήθηκε δεύτερη αίθουσα νηπιαγωγείου για να καλύψουμε όλα τα παιδιά από 3 χρόνια και πάνω. Ναι. Οι οδηγίες ήταν σαφέστατες και έγιναν άμεσα. Τώρα φέτος παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι προς το τέλος της περίοδου, το οποίο πιστεύω ότι θα λυθεί, διότι είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Υπουργό και πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί. Μέχρι να λυθεί. Δεν πήγα σχολείο, ήταν μαζί μου στο σχολείο, έξω από το σχολείο, εδώ τη Ιαματική. Δεν μπορούσα να μπω στην τάξη, διότι είναι τα γραμμένα και τα συνόδευσα μετά στο σπίτι του. Έτσι πιστεύω μέχρι αύριο το θέμα να λυθεί. Μάλιστα. Άρα δεν πήγα σήμερα, δεν κατέβηκα στη Λεμεσό με το ταξί. Γιατί αυτό ήταν ο προγραμματισμό, ότι θα πήγαινα με το ταξί, σωστά. Θα πήγαινα, ναι, θα πήγαινα. Αλλά έμεινα μαζί σα. Μάλιστα. Ήταν μαζί μου στο σχολείο, εδώ στη Ιαματική. Έξω από το σχολείο και περιμέναμε οδηγίες. Ελπίζω όλα να διευθυντήσουν εφευκτικά. Ακόμη δεν έχετε λάβει οδηγίες για το τι θα κάνουν αύριο όμως αυτά τα παιδιά. Περιμένω από το Υπουργείο. Μάλιστα. Κύριε Τσολάκη, θα το δούμε και εμείς. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε τον Υπουργό να μας δώσει και αυτό στην απάντησή του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Γιώργο Γιαλουρίδη, είναι ο πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης μαζί μας από το Υπουργείο Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαλουρίδη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Τώρα θα μπούμε.